Θα συνεχίσουμε με έναν σεφ ο οποίος έχει καταπλήξει τους Ολλανδούς με το ταλέντο του στην γαστρονομία. Βρίσκεται κατά κάποιο τρόπο στην γαστρονομική κορυφή εκεί στη χώρα της Τουλίπας και προσέξτε, είναι Έλληνας και γι' αυτό θα συνδεθούμε. Ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά αποφάσισε να βγει στο εξωτερικό και διαπρέπει αυτή τη στιγμή και μας κάνει περήφανος όλη την Ολλανδία, σε όλη την Ευρώπη. Είναι ο κύριος Τάκης Παναγάκης, μάλιστα είναι ιδιοκτήτης εστιατορίου στην Ολλανδία. Πάμε να συνδεθούμε ευθύς αμέσως. Είναι η δεύτερη σύνδεσή μας σήμερα στην εκπομπή μας. Την καλησπέρα μας. Πώς είστε, κύριε Παναγάκη? Καλησπέρα, μια χαρά. Εσείς? Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Καλησπέρα από Κρήτη. Θέλω λίγο να τα βάλουμε σε μία σειρά. Θέλω λίγο να ξεκινήσουμε από τα βασικά. Πώς βρεθήκατε στην Ολλανδία? Η μητέρα μου είναι Ολλανδέζα, οπότε για μένα ήταν μια πολύ εύκολη... Εύκολη, βασικά δεν ήταν εύκολη, απλά ήθελα να βγω στο εξωτερικό ούτως ή άλλως. Ναι. Και σαν προορισμός ήταν μια εύκολη απόφαση η Ολλανδία. Ή μάλλον ευκολότερη από όσο θα ήταν μια άλλη χώρα. Ήταν μια εύκολη απόφαση εξαιτίας καταγωγής της μητέρας σας. Ωστόσο υπάρχει ένα ρίσκο, έτσι δεν είναι, σε αυτές τις περιπτώσεις. Τώρα το σκέπτεσαι, θα πετύχω, δεν θα πετύχω, έχω ταλέντο, αλλά θα γίνει αυτό κατανοητό εντός εισαγωγικών από τους Ολλανδούς? Άμα έχεις υπομονή και επιμονή, όλα πετυχαίνεις στη ζωή. Τι είναι αυτό? Σωστό, σωστό. Και η τοποθέτησή σας περιέχει και δυνατά μηνύματα στη νέα γενιά. Τι είναι αυτό το οποίο κάνει την κουζίνα σας, τα πιάτα σας, να ξεχωρίζουν και κατ' επέκταση να έχουν αγαπηθεί και από τους Ολλανδούς? Πιστεύω ότι γενικά εμείς προσπαθήσαμε, είχαμε βάλει σαν στόχο να αλλάξουμε την εικόνα της ελληνικής κουζίνας στην Ολλανδία. Βασικά με τον τρόπο μας, γιατί η κουζίνα μας είναι μοντέρνα κουζίνα με ελληνικές επιρροές. Αλλά δυστυχώς, ειδικά στην Ολλανδία ή στο εξωτερικό, ο κόσμος έχει μια πολύ διαφορετική εντύπωση από το τι σημαίνει η ελληνική κουζίνα. Και μέσω της κουζίνα μας θέλαμε να δώσουμε μια άλλη εικόνα, μια πιο μοντέρνα εκδοχή, ας πούμε. Μιλάμε για ελληνική κουζίνα γενικά, κατ' επέκταση μεσογειακή κουζίνα. Υπάρχουν στοιχεία της μεσογειακής κουζίνας στα πιάτα τα οποία παρουσιάζεται στους Ολλανδούς? Υπάρχουν αρκετά στοιχεία. Προσπαθούμε και με τους φωνητευτές μας να εισάγουμε όσο πιο πολύ μπορούμε ελληνικά προϊόντα, ναι, και πιο εξειδικευμένα προϊόντα όπως τα καρπαρόφυλλα και το κρύταμο, τα οποία είναι δισεύρετα εδώ στο εξωτερικό. Και γενικά όσο μπορούμε προσπαθούμε να στηρίζουμε τα προϊόντα μας και μέσω των προϊόντων να φτιάχνουμε κάποια πιο εξειδικευμένα πιάτα. Είναι εύκολοι οι Ολλανδοί στις επιλογές τους, στις γαστρονομικές τους επιλογές? Δηλαδή αποφασίζουν να βγουν σε ένα εστιατόριο, θα δοκιμάσουν, θα μπουν στη διαδικασία να πάρουν ένα πιάτο το οποίο δεν το γνωρίζουν και ίσως προέρχεται από μια χώρα όπως η Ελλάδα? Οι Ολλανδοί γενικά είναι πολύ ανοιχτός λαός από άποψη γαστρονομίας και θέμα κουζίνας. Ναι. Ναι, γενικά επισκέφτονται, η κουζίνα τους είναι λίγο multinational, δηλαδή υπάρχουν πολλά ιταλικά, κινέζικα, ταϊλανδέζικα εστιατόρια, ναι, οπότε γενικά ναι, είναι ανοιχτή σε αυτό το θέμα. Μάλιστα, έχετε και ένα εστιατόριο, σωστά? Και μάλιστα δεν ξέρω, θα αλλάξετε και διεύθυνση, θα πάτε σε εκεί κεντρικό σημείο, κάτι έχω μάθει ή έχετε αλλάξει ήδη? Έχετε, βλέπω καλές, έχετε κάνει, έχετε βρει τις σωστές... Έχουμε καλές πηγές και βέβαια αλλάζετε διεύθυνση, βέβαια, καθώς υπάρχει μεγάλη απήχηση και θέλετε να πάτε και σε ένα πιο κεντρικό σημείο. Αυτό είναι καλό, είναι θετικό? Βεβαίως, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο Ράισβαϊκ, η οποία, ναι, είναι μια πόλη στα περίφορα της Χάγης. Και από τον Φεβρουάριο θα μετακομίσουμε στη Χάγη. Δηλαδή, όλο το κόνσεπτ και το μαγαζί θα πάει σε έναν πιο όμορφα διαμορφωμένο χώρο, πιο μοντέρνο, πιο εκλεπτισμένο, θα μπορούσα να πω. Με στοιχεία και της Ελλάδας. Πιο πολύ άνεση. Συγγνώμη. Με στοιχεία και της Ελλάδας. Θα υπάρξει, πρώτα απ' όλα τα χρώματα έχουν βασιστεί στα χρώματα της φύσης που έχουμε στην Ελλάδα, δηλαδή, ναι, ναι, πολύ ξύλο, πέτρα, το χρώμα της ελιάς, το οποίο
είναι το χρώμα το λαδί, το πράσινο. Και έχουμε φτιάξει και ένα κεντρικό έπιπλο το οποίο έχει επηρεαστεί από τον Νέανδρο, δηλαδή σαν στυλ. Μπράβο, μπράβο. Οπότε ναι, υπάρχουν κάποια ελληνικά στοιχεία γενικά. Η καλύτερη διαφήμιση είναι αυτοί οι άνθρωποι που βγαίνουν στο εξωτερικό, πραγματικά τιμούν τη χώρα τους, την πατρίδα τους, την πατρίδα μας. Έχουν στοιχεία, υιοθετούν στοιχεία και αυτό κάνει βέβαια και ο κύριος Παραγάκης. Τι να ευχηθούμε, τι να πούμε κύριε Παραγάκη, τι ευχή θέλετε να σας δώσουμε? Πρώτα απ' όλα καλές δουλειές. Ακριβώς. Ο κόσμος να αγαπήσει το κόνσεπτ μας και να καταλάβει για ποιο λόγο δουλεύουν τα παιδιά στην κουζίνα και όλο το team, για αυτό που προσπαθούμε να επιδιώξουμε. Ναι. Γιατί και σε αυτό τους αξίζουν πάρα πολύ συγχαρητήρια, γιατί δουλεύουν τα παιδιά σκληρά και πολλές ώρες και το αγαπάνε το επάγγελμα. Δηλαδή χωρίς το team μας δεν κάνουμε τίποτα. Σωστά, βέβαια. Αν δεν αγαπάς κάτι δεν θα πετύχεις και τίποτα. Ομαδική δουλειά λοιπόν. Και... ναι, καλές δουλειές και να έχουμε πάντα την υγεία μας. Ακριβώς. Να μπορούμε να στεκόμαστε τα πόδια μας όσες και ο κόσμος να μας αγαπήσει. Και με το καλό να δοκιμάσουμε και τα πιάτα σας. Λοιπόν, τους χαιρετισμούς μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τους χαιρετισμούς μας κύριε Παραγάκη. Καλές δουλειές, καλές δουλειές.